πούμε ότι έχουμε όλοι δημιουργήσει μια όμορφη ζεστή ατμόσφαιρα στα σπίτια μας, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ερχόμενοι και πιο κοντά έτσι στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Βέβαια. Σίγουρα πρωταγωνιστούν τα λαμπάκια, τα στολίδια, αλλά αυτά που βάζουμε στην πρίζα σίγουρα εγκυμονούν κινδύνους και μιας που αναφερθήκαμε και σε πυροσβεστική, η πυροσβεστική έχει κληθεί άπειρες φορές σε ατυχήματα που έχουν προκύψει με το άναμα του δέντρου, αλλά και άλλων στολιδιών. Λοιπόν. Τι μας λέει η πυροσβεστική? Πάμε λοιπόν να δούμε το tweet της πυροσβεστικής. Ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου αναφορικά με το τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφευχθούν λοιπόν δυσάρεστες εκπλήξεις όσο είμαστε στο σπίτι μας και όχι μόνο. Τα χριστουγεννιάτικα λοιπόν φωτιστικά θα πρέπει να έχουν σίγουρα πιστοποιητικό καταλληλότητας. Ελέγχουμε για διαρροές, καμένες λάμπες καθώς και το φις που χρησιμοποιούμε στα φωτιστικά. Μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Αποφεύγουμε την επαφή των φωτιστικών με υλικά που πιάνουν έτσι εύκολα φωτιά, όπως είναι τα χαρτιά και τα υφάσματα και μάλιστα και πολλά δέντρα είναι δίπλα και σε κουρτίνες. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό και πάντα πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν πέσουμε για ύπνο, αποσυνδέουμε τα φωτιστικά. Είναι συμβουλές απαραίτητες και κυρίως οικογένειες που έχουν και μικρά παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου και έχουν και πολύ έντονο το αίσθημα της περιέργειας. Είναι καλό να πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και πάμε μικρή να και παραμείνουμε στο θέμα, να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Θεόδωρο Αγκουράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, να μας πει ο άνθρωπος κάποια πρακτικά θέματα, κάποιες πρακτικές συμβουλές για να αποφύγουμε αυτό που είπες. Τα ατυχήματα που κανείς δεν θέλει και κανείς δεν περιμένει. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Μπούη. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, κάποιες πρακτικές συμβουλές. Τι πρέπει να προσέξει ο καθένας από εμάς που βάζει στην πρίζα. Ένα λαμπάκι, ένα σύνδεσμο, κάτι. Πράγματι, είπατε τις περισσότερες από αυτές που απαιτούνται. Εγώ νομίζω ότι οφείλουμε να δείξουμε μεγάλο ενδιαφέρον για την ασφάλεια, ειδικά αυτών των συσκευών, δηλαδή των λαμπτήρων για χριστουγεννιάτικα δέντρα ή λαμπτήρες που φωτίζουμε σε επαγγελματικούς χώρους, κάποιες βιτρίνες καταστημάτων. Οφείλουμε ως καταναλωτές να κάνουμε ένα ενδελεχή έλεγχο το τι αγοράζουμε όταν θέλουμε να προμηθευτούμε τέτοιου είδους λαμπάκια. Αν πρόκειται για εσωτερικό χώρο ή για εξωτερικό χώρο, είναι τελείως διαφορετική η κατασκευή τους και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους δείχτες προστασίας που αναφέρουν πάνω στη συσκευασία και εννοώ το IP που υπάρχει καταγεγραμμένο πάνω στη συσκευασία όταν πρόκειται για εξωτερικό χώρο να είναι IP65 τουλάχιστον και όταν πρόκειται να είναι για εσωτερικούς χώρους να έχει την ένδειξη IP43-44. Μάλιστα. Ο πρώτος δείχτης αφορά τα στερεά, δηλαδή σκόνες, κατάλοιπα, οτιδήποτε υπάρχει και ο δεύτερος δείχτης αναφέρεται για τον βαθμό προστασίας από υγρασία που υπάρχει στους εξωτερικούς χώρους. Άλλα λαμπάκια ειδικά στον εσωτερικό, άλλα στον εξωτερικό χώρο. Βεβαίως. Ναι. Δεν είναι το ίδιο, μην κάνουμε χώρο, αυτό το λάθος. Είναι ειδικά κατασκευασμένα νομίζω αυτά που είναι για τον εξωτερικό χώρο. Του εξωτερικού χώρου θα μπορούσαν εύκολα να τοποθετηθούν και για τον εσωτερικό χώρο. Δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν έξω στη βροχή και στις καταπονήσεις από τις καιρικές συνθήκες. Κύριε Γκουράκη, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και στα κοινωνικά δίκτυα που άνθρωποι κατά τη διάρκεια του στολισμού του δέντρου βάζουν τα λαμπάκια πάνω τους για να βγάλουν φωτογραφίες, τα ζωάκια τους, να είναι έτσι πιο γιορτινά. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για κάποιον που το κάνει? Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιες πρακτικές και φωτογραφίσεις. Μάλιστα όταν είναι στην υποτάση αυτή η κατανάλωση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε γιατί δυστυχώς το ρεύμα ούτε ειδοποιεί, ούτε το βλέπουμε την επικινδυνότητά του, ούτε μπορούμε να την αντιληφθούμε. Κατά συνέπεια λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους κινήσεις. Θα πρέπει στολίζοντάς τα στο χώρο τους να τους δίνουμε τάση όταν πλέον τα έχουμε αποπερατώσει, όταν πλέον δεν τα ακουμπούμε με τα χέρια μας. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν τα παρατηρήσουμε, υπάρχουν κατασκευές οι οποίες είναι πολύ πρόχειρες. Το κακό είναι ότι ψωνίζει ο καταναλωτής από οπουδήποτε βρει κάποια οικονομική τέτοια συσκευασία και είναι αμφιβόλου ποιότητος. Σίγουρα πρέπει να ψωνίζουμε από καταστήματα που είναι επώνυμα καταστήματα ηλεκτρολογικού. Ακριβώς.
Ναι. Ούτως ώστε θα μπορεί να έχουν και την απόλυτη ευθύνη σε οτιδήποτε προκύψει ή ακόμα έστω και να καούνε, να αντικατασταθούν ή αν προκύψει ένα μεγαλύτερο για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι, τι έχετε να τους συμβουλεύσετε? Και είναι και πολλές ώρες μέσα στο σπίτι με τα μικρά παιδιά. Τρέχουν, παίζουν, δεν μπορούν να έχουν συνέχεια το αίσθημα ότι πρέπει να τα προφυλάξουν από το δέντρο και τα παιδιά πιάνουν βέβαια και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Τι συμβουλεύουμε τους γονείς για να αποφύγουν ατυχήματα? Αναμφισβήτητα τα μικρά παιδιά θα πρέπει να τα υποπτεύουμε συνεχώς, όχι μόνο από τα λαμπάκια αλλά και από πολλούς άλλους κινδύνους. Όσον αφορά τώρα τα λαμπάκια, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ σε ένα μικρό παιδί να παίζει με τα λαμπάκια, διότι η τάση τους είναι τάση η οποία σκοτώνει τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν υπάρχει χαμηλή τάση σε αυτά η οποία να είναι ακίνδυνη. Δυστυχώς συνδέονται απευθείας στο ρεύμα, εξαιρούνται κάποιες πολύ ποιοτικές συστάδες, οι οποίες υποβαθμίζεται η τάση και είναι χαμηλή και είναι ακίνδυνα. Όπως και να έχει, προσοχή. Σπανίζουν πολύ. Προσοχή. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Και ναι. Δεύτερον, θα πρέπει όταν η οικογένεια πάει για ύπνο, δηλαδή αργά το βράδυ, θα πρέπει αυτά να διακόπτονται από την τροφοδοσία ρεύματος, όπως θα πρέπει να διακόπτονται και από επιχειρήσεις. Είναι άσκοπο να ανέβουν όλη νύχτα χωρίς να τα βλέπει κάποιος. Κατεβάζουμε και το ρελέ σε περίπτωση που υπάρχει ένα τύχημα. Για την προστασία των ατόμων, αλλά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτός είναι ακόμα πιο επίφοβος, ακόμα πιο σύνηθες. Όπως και να έχει, όμορφη αίσθηση, καλά κάνουμε και στολίζουμε, να στολίσουμε και φέτος και παραπάνω, θα έλεγα εγώ, κύριε Αγκουράκη, έχουμε και την πανδημία, να ανέβει και λίγο η ψυχολογία μας, αλλά με μέτρο και με προσοχή. Υπό παρακολούθηση πάντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.